Κοκοτζιά. Μία είδηση, Νίκο, που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, διασώματος του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Νίκου Τόσχα, που ήταν προσκεκριμένος στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Έκανε λοιπόν λόγο ο Υπουργός για επιστολή που εστάλει χθες, που δέθηκε χθες, ο αμυντική επιστολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοτζιάς, απειλεί ότι έχουμε τρεις σφαίρες για σένα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία. Εννοείται ότι ο συγκεκριμένος φάκελος θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση. Ζωή, ναι, και περιμένουμε συνέχεια άλλες ανακοινώσεις, στην έρευνα. Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εμείς τώρα πάμε να καλημερίσουμε στο στούντιο της πρώτης είδησης τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για αυτή την είδηση της τελευταίας στιγμής που είπε ο κύριος Τόσκας. Στην αντίληψή μου αυτή τη στιγμή που το λέτε, οπότε δεν θα ήθελα κάτι να κάνω πριν να γίνουν γνωστά και οι συνθήκες και όλο. Πάντως δημιουργείται ένα κλίμα, να υπάρχει έτσι, ναι, δημιουργείται ένα κλίμα. Έχουμε επιστολές, έχουμε τα διάφορα που ακούγονται με ρουβίκονα, με άλλους που απειλούν με σφαίρες και πάει λέγοντας. Δημιουργείται ένα κλίμα. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένα κλίμα ούτε ανασφάλειας. Οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν ειρηνικά με τον τρόπο που, και αυτό που θέλουν να προβάλλουν. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να πω ότι οι καλές προθέσεις οι οποίες υπάρχουν και το αίσθημα της αγωνίας είναι αυτό ακριβώς για το οποίο διαπραγματευόμαστε συντεταγμένα με εθνική ευθύνη και υπευθυνότητα. Καλώς γίνονται συλλαλητήρια, κύριε Αμανατίδη. Είναι αναφέρει τα δικαίωμα του καθενός. Από εκεί και μετά δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το συλλαλητήριο της Αθήνας δεν θα επηρεάσει την προσέγγιση σας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Οι διαπραγματεύσεις γίνονται με συντεταγμένο τρόπο, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Πολάλη. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση με εθνική ευθύνη και υπευθυνότητα και με πατριωτική εγρήγορση έχει την πολιτική βούληση να λύσει ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει τη χώρα μας και την περιοχή ευρύτερα επί 25 χρόνια. Δείτε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Θα πάμε στη μεγάλη εικόνα. Ο αριθμός, αν είναι 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, δεν θα σας επηρεάσει? Είναι υποθετικές ερωτήσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, στις οποίες δεν θα απαντήσω και ούτε είναι σωστό να απαντάει κανείς πολιτικός επάνω σε αυτά. Θέλω να δείτε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι από τότε που αναλάβαμε την κυβέρνηση, οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα είναι για την επίλυση επάνω σε εθνική βάση, ασκώντας μια ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν τα κουκουλώνεις ή να τα αφήσεις για τους επόμενους. Εθνικό συμφέρον είναι η λύση των προβλημάτων. Είναι η λύση των προβλημάτων. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω και θα σας το πω, θα σας το απαντήσω αμέσως. Οι συναντήσεις κορυφής οι οποίες έγιναν με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, οι επισκέψεις πολιτικών ηγετών διαφόρων κρατών αυτή τη στιγμή, οι τριμερείς και τετραμερείς συμφωνίες οι οποίες έχουμε κάνει με τις χώρες στη Μέση Ανατολή αλλά και με τις χώρες της Βαλκανικής, οι διεθνείς διασκέψεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την διεθνή ασφάλεια και την ειρήνη, η προώθηση δηλαδή μιας θετικής ατζέντας μεταξύ των κρατών, έχει επιβάλει και έχει τη χώρα μας ως ένα παράγοντα σταθερότητας και μια αναβαθμισμένη θέση. Αυτό το ρόλο μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε δίνοντας προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που κάνει η χώρα μας συνολικά για την έξοδό της από την κρίση. Οι προσπάθειες οι διπλωματικές οι οποίες γίνονται για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, όταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις αρνούνταν να συζητήσουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει και με την Αλβανία σε ένα σύμφωνο στρατηγικής σχέσης. Τα αποτελέσματα δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας πάω στην Αλβανία, το ότι μετά από χρόνια ο εκταφιασμός και ο ενταφιασμός ξανά στα ιστορικά νεκροταφεία των Ελλήνων στρατιωτών τα οποία πέσανε στην Αλβανία, τα οποία τόσα χρόνια δεν είχαν γίνει, είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία που οφείλεται σε συγκεκριμένα βήματα ακριβώς της διπλωματίας. Και με αυτόν τον τρόπο διαπραγματευόμαστε στο εσωτερικό όμως, κύριε Αμανατίδη, γιατί δεν κάνετε την αντίστοιχη δουλειά, γιατί δεν ενημερώσατε νωρίς τα κόμματα να χαραχθεί μια εθνική γραμμή ή τέλος πάντων μια συνεννόηση και να μην έχουμε αυτή την εικόνα να διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Να γίνονται κινήσεις, να δίνονται συνεντεύξεις, να ακούγονται ονόματα και η αντιπολίτευση να μην ξέρει κάτι. Και να βλέπει παράλληλα τον κυβερνητικό σας εταίρο να διαφωνεί. Δηλαδή, από τη μία ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η κυβερνητική γραμμή. Όχι, είναι του κύριου Κοτζιά ή του κύριου Καμένου. Γιατί ακούστε, όλο αυτό το κλίμα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ναι. Ακούστε με λίγο. Η κυβέρνηση έχει ενιαία
γραμμή η οποία εκφράζεται και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Όσο αναφέρεται, για να το κλείσω από εκεί, όσο αναφέρεται το θέμα του Προέδρου των κυβερνητικών. Αλλά κάτι είναι η συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Θα κρατήσετε από εκεί τη δήλωσή του την οποία έκανε εξερχόμενος. Ότι έχει εμπιστοσύνη. Και ότι έχει εμπιστοσύνη. Ναι, και μετά, είμαστε σε μία περίοδο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μία περίοδο διαπραγματεύσεων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει συνολική θέση για το ζήτημα αυτό. Ούτε η αντιπολίτευση είναι υποταγμένη δυστυχώς στο δόγμα το ότι καταστροφολογούμε ακόμα και για τα εθνικά ζητήματα. Όταν κάνεις μικροπολιτική τοποθέτηση και, προσδοκάς μικροπολιτικά ωφέλη, αυτό είναι καταστροφικό και βεβαίως την ευθύνη την έχει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η εξωματική αντιπολίτευση έχει δική της εθνική ευθύνη και εθνική υπευθυνότητα. Η οποία... Σε ποια περίπτωση στηρίξατε τον Πιστότητα? Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο. Δεν θα το στυλιτεύατε αυτό. Αν δηλαδή δύο κυβερνητικοί εταίροι είχαν διαφορετική άποψη σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η θέση της κυβέρνησης, η οποία έχει και την πολιτική βούληση και θεωρεί ότι είναι εθνικά συμφέρον, ότι η συγκυρία η πολιτική είναι θετική για τη χώρα μας, ότι μπορεί να διαπραγματευτεί και λόγω της αναβαθμισμένης θέσης, αλλά και την αναγκαιότητα της σταθερότητας της περιοχής, και είναι προς εθνικό συμφέρον να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση συνολική, όπως έχει αποτυπωθεί, δηλαδή σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Μακεδονική ταυτότητα. Έργα όμνες. Έργα όμνες. Ο κύριος Δημητρόφ είπε μακεδονική ταυτότητα. Και απάλληψη των στοιχείων του αλυτρωτισμού. Ακούστε με. Ναι, αυτά τα έχουμε ακούσει. Αυτά, αφού τα έχετε ακούσει, άρα υπάρχει στάση μακεδονική εθνική. Κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει στάση εθνική. Μακεδονική γλώσσα που είπε ο κύριος Δημητρόφ, εμείς δεν το διαπραγματευόμαστε. Είναι δικαίωμά μας. Ο κύριος Δήμητς είπε η ελληνική κυβέρνηση δεν μας έχει θέσει τέτοιο θέμα. Άρα μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όσον αφορά για τον κύριο Νίμιτς, έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια τις θέσεις μας, δεν σχολιάζουμε και δεν ερμηνεύουμε, ούτε ο κύριος Νίμιτς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις δικές μας θέσεις. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, είναι απεσταλμένος ο ειδικός διαμεσολαβητής. Εάν μεταφέρει εσφαλμένα τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή ή αυτό που λέει είναι αλήθεια, ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει θέσει ζήτημα ταυτότητας και γλώσσας μακεδονικής, όπως λέει ο Δημητρόφ, ή το έχει θέσει και ο κύριος Νίμιτς λέει κάτι άλλο δημοσίως. Δεν ερμηνεύει ο κύριος Νίμιτς τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες διατυπώθηκαν με σαφήνεια. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εξωτερικών εργαζόμαστε για το γράψιμο ενός σχεδίου συμφωνίας, το οποίο θα είναι η βάση συζήτησης, όπως έχει υποθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε είναι ελληνικές θέσεις μόνο, ούτε είναι το τελικό κείμενο συμφωνίας, είναι η βάση συζήτησης των διαπραγματεύσεων. Άρα είμαστε σε ένα σημείο διαπραγματεύσεων, το οποίο η ελληνική... Δεν θα τη σχολιάσω. Το οποίο είμαστε σε ένα σημείο διαπραγματεύσεων, το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό, ότι η κυβέρνηση με πατριωτική εγρήγορση, με εθνική ευθύνη και υπευθυνότητα διαπραγματεύεται. Τα άλλα όλα είναι εφήμερα και ειδικά για αυτούς που θα προσπαθήσουν να πάρουν μικροκομματικά ωφέλη από την αγωνία, από την αγωνία, από την αγωνία. Για τον κύριο Καμένο θα ρωτήσει τον κύριο Καμένο. Όχι, μα όταν κατηγορείτε... Από την αγωνία του ελληνικού λαού. Αλλά συγγνώμη, όταν κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ή αυτούς που τέλος πάντων θα πάνε στο συλλαλητήριο για να κάνουν αυτό, που εκμεταλλεύονται, που κάνουν, βλέπω τα πρωτοσέλιδα και από την Αυγή, πατριδοκάπηλοι και όλα αυτά. Ο κύριος Καμένος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν τοποθετούνται σε αυτή τη λογική. Άρα ο κύριος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι πατριδοκάπηλοι. Δεν έχει χαρακτηριστεί από κανέναν το σύνολο του κόσμου που πηγαίνει και εκφράζει την αγωνία του και σας το... Στην άποψή μου την εξέθεσα προηγουμένως. Από εκεί και μετά, αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι το κόμμα των ΑΝΕΛ έχει επιτρέψει τους βουλευτές του σαν απλοί πολίτες. Σαν απλοί πολίτες να εκφράσουν αυτή την αγωνία τους. Είστε απλοί πολίτες ή είστε κυβέρνηση? Αυτό πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή, πώς συμμετέχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο πρόεδρος ανεξάρτητων Έλληνων, πώς θα συμμετάσχει σε αυτό το συλλαλητήριο? Ως πρόεδρος κόμματος, συγκυβερνώντος κόμματος σε αυτή την κυβέρνηση, ως υπουργός άμυνας ή ως απλός πολίτης? Αυτό που ξέρω από την ανακοίνωσή του είναι ως απλό πολίτης. Αλλά για τις λεπτομέρειες θα ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν νομίζω ότι είμαι εγώ ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσω για τους ανέργους. Αν έρθει αυτή η συμφωνία που ξέρετε όμως, η προσπάθεια που γίνεται από πολλούς, και τα βλέπετε και στα διαδίκτυα κλπ, να εμφανιστεί σαν
κομματική ή απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι αυτό. Ο αντικυβερνητικός χαρακτήρας. Ακριβώς. Αυτό νομίζω. Κάποιοι το εκδήλωσαν πλέον φανερά. Και είπαν ότι είναι ευκαιρία. Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω ότι θα στραφεί μπούμεραν εναντίον τους, γιατί είναι άλλη η πραγματική πρόθεση και η αγωνία των πολιτών. Κύριε Μανατίδη, έρχεται αυτή η συμφωνία που λέτε. Δεν την ψηφίζει ο κύριος Καμένος. Βάζετε υποθετικές ερωτήσεις. Είναι τα θέματα που ζητάμε. Εγώ θα σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι. Μισό λεπτάκι να τη διατυπώσω την ερώτηση για να απαντήσετε. Πείτε. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος δεν ψηφίζει. Παραμένει ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν υπάρχει θέμα. Πώς θα πάει τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς θα εξωτερικών πάνε καταρχήν. Γιατί, στο ΝΑΤΟ. Οι υπουργοί εξωτερικών. Οι συμφωνίες αυτές. Στο Βουκουρέστι και πάει και ο κ. Μημαράκης. Οι συμφωνίες αυτές είναι των υπουργών εξωτερικών. Ναι, δηλαδή, ωραία, ας το παρακάμψουμε αυτό. Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά θα υλοποιήσει επιχειρησιακά με το όνομα Μακεδονία ένα θέμα το οποίο δεν συμφωνεί. Επιχειρησιακά πώς θα το κάνει. Η εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον έρθει και όταν έρθει και εφόσον συμφωνήσουμε με το τέλος των διαπραγματεύσεων αυτών. Έχει θέση ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με ρωτάτε και σας απαντάω. Ναι. Η συμφωνία η οποία θα έρθει, εφόσον έρθει και όταν έρθει, θα είναι τέτοια που θα θεωρώ ότι θα είναι. Θα τη συζητήσουμε τότε και θα είναι μάλιστα εθνικά χρήσιμη. Στην ουσία της διαπραγμάτευσης. Σας απάντησα. Ναι. Δεν θεωρείτε ότι θα υπάρχει. Σας απάντησα. Δεν θεωρώ. Ναι. Σας απάντησα. Ωραία. Στην ουσία της διαπραγμάτευσης τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας και τις χθεσινές δηλώσεις του Σκοπιανού Υπουργού Εξωτερικών, δεν θέλετε να τις σχολιάσετε, αλλά άλλο θα είναι το ερώτημα. Κρατήστε όμως την πολιτική του βούληση, ότι είναι η πολιτική του βούληση να λύσει, και κρατήστε και τη μετριοπαθή στάση του, την αλλαγή πολιτικής, ακόμα και την αλλαγή των ονομάτων. Απλώς είναι κάποιοι που κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι τίποτα αυτό, αλλά δεν το καταφέρανε τόσα χρόνια. Εσείς μπορούμε να λέμε ότι εγώ έχω την καλύτερη πρόθεση να κάνω κάτι, αλλά με όλες τις υπόλοιπες δηλώσεις μου να δείχνω ότι όχι μόνο πρόθεση δεν έχω, αλλά και τα αντίθετα αποτελέσματα. Άλλωστε, ο τρόπος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ένα, αυτό είναι πάρα πολύ. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω κι αλλού, να ξέρετε. Αλλά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν επιχείρημα κι αλλού. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, οι χθεσινές δηλώσεις θεωρείτε ότι δημιουργούν καλό κλίμα για να συζητήσετε τα αλυτρωτικά, τα συνταγματικά, τα ιστορικά, αυτά που υποτίθεται προτάσουμε ως ελληνική πλευρά, και μετά πάει το ονοματολογικό, αν έχω καταλάβει καλά. Κύριε, το κλίμα είναι καλό. Από εκεί και μετά θα κρατήσετε ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση από εκεί. Και νομίζω ότι έτσι όπως βάλαμε την εθνική, αν θέλετε, τις εθνικές θέσεις και διαπραγματευόμαστε, θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι ζητήματα διαπραγματεύσεων. Θα σας πω κάτι. Γίνονται συντεταγμένες διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πηγαίνουν βήμα-βήμα. Είδατε, σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η ελληνική πλευρά είναι αυτή που συντάσσει το συνολικό σχέδιο, σύμφωνο πάνω στο οποίο θα γίνει η συζήτηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την ελληνική πλευρά. Θέλω να σας πω ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Και να πω και κάτι ακόμα που το συνηθίζω να το λέω. Ο Μπρέχτ είχε γράψει σε ένα ποίημά του ετοιμοθάνατου ποιητή προς τους νέους, ένα ποίημα το οποίο καταλήγει ως εξής. Η πραγματικότητα είναι αυτή που μπορεί να μας μάθει πώς να αλλάζουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε ούτε να κλείνουμε τα μάτια. Ακριβώς για αυτές τις αγωνίες διαπραγματευόμαστε. Ακριβώς αυτή είναι η στάση μας και νομίζουμε ότι είναι προς εθνικό συμφέρον. Και άρα δεν μπορούμε να κλείνουμε την άλλη τα πλευρά μάτια και πάμε βήμα-βήμα. Η εκτίμησή σας τώρα. Η εκτίμησή σας. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν γίνεται ούτε on camera, ούτε. Σωστό είναι αυτό. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα υπάρξει λύση ή θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία σε ένα blame game όπως το κυπριακό? Δηλαδή θα ρίχνουμε τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, γιατί δεν... Ποια είναι η εκτίμησή σας από το κλίμα που έχετε, ξέρετε και από μέσα το σύμφωνο που γράφετε, τις προθέσεις, ποια είναι η εκτίμησή σας? Δυσκολίες πολιτικές υπάρχουν και στις δύο χώρες, αν θέλετε, ειδικά και στην γειτονική χώρα. Ωστόσο, νομίζω ότι η πολιτική βούληση η οποία εκφράστηκε και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και έτσι όπως εκφράζεται, ότι έχουν την πολιτική βούληση το να προχωρήσουν. Αυτό, άρα αυτό μου επιτρέπει να αισιοδοξώ. Να αισιοδοξώ. Μου επιτρέπει να αισιοδοξώ αυτές τις συνθήκες. Τώρα αυτό είναι προς το παρόν. Ναι, σίγουρα. Αυτά πάντοτε να τα κρατήσετε. Άρα με τα σημερινά δεδομένα, το κείμενο αυτό πότε μπορεί να έχει καταλήξει έτσι σε ένα περιεχόμενο? Ένα οδικό χάρτη, δηλαδή, ένα χρόνο. Κοιτάξτε, μέσα στο Φλεβάρι θα είναι το σύμφωνο. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω. Και από εκεί και μετά θα τρέξει. Από εκεί και μετά εξαρτάται το πώς προχωρούν τα πράγματα βήμα-βήμα με τις διαπραγματεύσεις. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο η χώρα μας πρέπει να κλείνει με εθνικά συμφέροντα τρόπο τις εκκρεμότητες και τις αδράνειες οι οποίες μας κρατήσαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να σέρνονται αυτά τα θέματα. Και όσοι
τολμούν και νομίζουν ότι θα αποκομίσουν μικροπολιτικά ωφέλη, κάνουν λάθος αυτή τη στιγμή και δεν ωφελούν. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, να το κλείσουμε, για τις τουρκικές προκλήσεις. Χθες σύμβουλος του Ερντογάν είπε θα σας σπάσουμε τα πόδια, τα κεφάλια, καλά, αν ανέβετε στα Ίμια. Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, απαντήθηκε τώρα σε ένα σύμβουλο του Ερντογάν, δεν θα απαντήσω εγώ στον Υπουργό Εξωτερικών, απαντήθηκε όμως από το ΙΠΕΞ και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όμως... Κοιτάξτε, ποτέ τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν στο καλό κλίμα μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών. Ωστόσο, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι νομικά κατοχυρωμένο από τις διεθνείς συνθήκες και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ανησυχείτε για ατύχημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρέσβης στο Αιγαίο, με όλα αυτά που γίνονται? Δεν είναι ζήτημα ανησυχίας. Πάντοτε παρακολουθείς με εγρήγορση το τι γίνεται, απαντάς σε ό,τι γίνεται υπερασπιζόμενος τα εθνικά σου κυριαρχικά δικαιώματα, έχεις τα κανάλια τα διπλωματικά ανοιχτά και προσπαθείς να εμπεδώσεις και εκεί μια σταθερότητα στην περιοχή. Πάντως φαίνεται ότι αυτό μέτρο οι Τούρκοι στις δηλώσεις τους, οι επίσημοι δεν έχουν και φαίνεται ότι δεν έχουν μέτρο και επιχειρησιακά. Δηλαδή αυτά που είδαμε απέναντι στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, ναι, δεν μπορεί αυτό να ενταθεί και να οδηγήσει στο ατύχημα που λέει ο κ. Πάιατ για παράδειγμα. Υπάρχει νευρικότητα, την έχουμε χαρακτηρίσει νευρική δύναμη την Τουρκία. Υπάρχει νευρικότητα. Έχει τα εσωτερικά προβλήματα, βλέπετε τις πολεμικές συγκρούσεις οι οποίες γίνονται στα νοτιοανατολικά. Ωστόσο, εμείς έχουμε αυτή τη γραμμή την οποία έχουμε χαράξει. Μάλιστα. Με το άνοιγμα και το διατήρηση των καναλιών επικοινωνίας και την εμπέδωση του καλού κλίματος. Τέτοιες δηλώσεις είναι αχαρακτήριστες, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, και βέβαια δεν βοηθούν στο καλό κλίμα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.